θα φιλοξενήσουμε έναν, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικό άνθρωπο γενικότερα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, παρότι ο ίδιος δεν είναι από αυτούς που του αρέσει και η προβολή και θέλει να το διαφημίζει. Ο λόγος για τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο, με αφορμή την ονοματοδοσία της ομάδας μπάσκετ από την εταιρεία του, τη Ματέκο. ΠΑΟΚ Ματέκο θα είναι ο φετινός ΠΑΟΚ, θα τους συνηθίσουμε και εμείς σιγά σιγά. Καλησπέρα κύριε Τσαλόπουλο από το Ολύμπερο. Καλησπέρα. Είστε καλά, καλή εβδομάδα. Αρκετά καλά, αρκετά καλά. Ωραία. Πώς είδατε εσείς την κλήρωση του πρωταθλήματος, γιατί για όσους δεν το ξέρουν, είστε μπασκετικός φουλ. Οι νεότεροι μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά εσείς έχετε γράψει την ιστορία σας στην ομάδα. Σε καλά χρόνια. Τι θα έλεγα. Θα προτιμούσα να μην υπήρχαν στην αρχή ντέρμπι, όπως αυτό εκτός έδρας του Προμηθέα, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα παιχνίδια είναι, όλα θα τα παίξουμε και όλα θα τα παλέψουμε. Έτσι πιστεύω. Κύριε Τσαλόπουλε, πώς προέκυψε αυτή η συμφωνία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τι σας οδήγησε να μπείτε μπροστά, γιατί, χορηγός είστε σε πολλές ομάδες κάθε χρόνο και χρηματοδότης και στην ομάδα γυναικεία χάντμπολ, αλλά δεν μείνατε σε απλά μια χορηγία να βοηθήσετε τον Θανάση Χατζόπουλο, που από ό,τι γνωρίζω είναι και φίλος σας. Μπήκατε λίγο πιο μπροστά, πιο δυνατά. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση και πώς κύλησαν οι διαπραγματεύσεις, αν γίναν διαπραγματεύσεις? Η αλήθεια είναι ότι ήμουν χορηγός και στην περσινή χρονιά. Αλλά βλέποντας αυτή την προσπάθεια και αυτά τα αποτελέσματα του Θανάση του Χατζόπουλου, θεώρησα ότι δεν θα έπρεπε να μείνω αδιάφορος και αδρανής. Θέλησα με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσω τη δική του προσπάθεια και των άλλων, του Βασίλη του Τριλιεράκη, όλων των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο τμήμα και τη διοίκηση αυτού του τμήματος. Και σε μια συνάντηση για να πούμε τις νέες χρονιάς, της χορηγίας, ανεβήκαμε αρκετά και έτσι προέκυψε η ονοματοδοσία. Είχαμε σκληρές διαπραγματεύσεις, είχαμε σκληρό πόκερ ή τίποτα από αυτά που καμιά φορά μας αρέσει να τα λέμε? Πολύ σκληρό σε 5 λεπτά. Όλο το πεντάλεπτο ήταν για... Είπε και δώσαμε τα χέρια. 5 λεπτά μαζί με τις καλησπέρες και τα καθιερωμένα, ή 5 λεπτά τουλάχιστον ήταν, μιλήσατε για τη συμφωνία? Ίσως να ήταν και λιγότερο, όντως. Λιγότερο από 5 λεπτά. Γνωρίζετε ήταν εύκολη τον... διαδικασία. Όταν υπάρχει η διάθεση και όταν υπάρχει η θέληση και όταν θέλεις να βοηθήσεις, δεν κάθεσαι τώρα. Λες μπορώ μέχρι εκεί, το δέχεται η άλλη πλευρά και δίνεις τα χέρια και προχωράμε. Να πούμε στον κόσμο, κύριε Τσαλόπουλε, για όσους δεν γνωρίζουν, ειδικά για τους νεότερους, ότι δεν είναι η πρώτη σας επαφή με την ομάδα μπάσκετ. Ήσασταν στην ομάδα στο πλευρό του κύριου Βετζιρτζή στις αρχές δεκαετίας του 90 για 5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Σε πολύ καλά χρόνια. Ναι, ίσως και λίγο περισσότερο, επί Βεζιρτζή και επί Λάκη Οικονομίδη. Απόστολου Οικονομίδη. Ναι. Στους φίλους του ΠΑΟΚ που ζήσαν εκείνες τις εποχές, που τώρα είναι 35 χρονών, 40, 50, πιστεύετε ότι μπορούν να έρθουν, όχι αύριο ή μεθαύριο, σε 2, 3, 4 χρόνια εποχές ανάλογες για την ομάδα μπάσκετ? Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι έχει πολύ κόσμο από πίσω και την αγαπάει πολλοί κόσμος. Σίγουρα, αν έρθουν οι επιτυχίες, θα έρθει και ο κόσμος. Ο ΠΑΟΚΣ είναι λίγο δύσκολος. Πρέπει πρώτα να δει και μετά να ακολουθήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι με σύνεση και με προσπάθεια και με αυτόν τον προπονητή που έχει επιλέξει η διοίκηση, ο οποίος τα χαρακτηριστικά του είναι παοξίδικα και δεν το ξέρει, πιστεύω ότι μπορούμε να ζήσουμε τέτοιες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Όσο τώρα στο πρωτάθλημα, υπάρχουν 2 δυνατές ομάδες, 2-3 δυνατές ομάδες, οι οποίες πιστεύω ότι μπορεί να τις παλέψει ο ΠΑΟΚ και μπορεί να φέρει και καλά αποτελέσματα. Αυτό που είπατε, κύριε Τσαλόπουλε, ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρώτα περιμένει και μετά στηρίζει,
Μήπως είναι το συστατικό της επιτυχίας του Θανάση Χατζόπουλου, δηλαδή το ξέρετε κι εσείς, δεν βγήκε να ζητήσει πρώτα στήριξη οικονομική και όχι μόνο και ηθική. Έδειξε έργο και μετά ο κόσμος αγκάλιασε σε βαθμό που ίσως να μην περίμενε ούτε ο ίδιος το όλο εγχείρημα. Μα κοιτάξτε, να μην βάλω εγώ τον κόσμο, να βάλω τον εαυτό μου. Πέρσι είχα μία απλή χορηγία, ένα αλφα ποσό. Mm-hmm. Βλέποντας όμως όλο αυτό που γίνεται, όλη αυτή η προσπάθεια, οι εμφανίσεις της ομάδος, η αύξηση του κεφαλαίου, η προσπάθεια που γίνεται και από τον κόσμο, μετά από τη μεγάλη προσπάθεια της διοίκησης, δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο. Πρέπει και εσύ να στρατευτείς, πρέπει και εσύ με τον τρόπο σου, με τις δυνατότητές σου να βοηθήσεις. Και αυτό mm-hmm. είναι που ζητάω από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να βοηθήσει αυτή την ομάδα, δηλαδή παίρνοντας κάποια διαρκείας. Είναι μεγάλη η βοήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παίκτης ή μάνατζερ που έχει να λαμβάνει από Σωστά. τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα έχει καθαρίσει ο πρόεδρος. Εκκρεμούν κάποια υπόλοιπα και ένα μεγάλο σοβαρό προς το γραφείο ταξιδίων, το οποίο πιστεύω ότι σύντομα θα καλυφθεί, για να μπορέσει η ομάδα να ανασάνει και μετά πλέον να ξέρεις ότι τα χρήματα που βάζεις είναι για να φέρεις αποτελέσματα. Τώρα αυτή τη στιγμή λίγο πολύ η ομάδα, μαζί όμως με την καλή εμφάνιση που έχει παρουσιάσει πέρσι Βεβαίως. Και πιστεύω και φέτος, έχει κλείσει παλιές υποχρεώσεις. Και μόνο όταν η ομάδα θα μείνει καθαρή και δεν θα έχει υποχρεώσεις θα μπορέσει να δείξει το πραγματικό της, τις πραγματικές της δυνατότητες. Το Σάββατο παραχωρήσατε μια συνέντευξη στη Φόρτσα, κύριε Τσαλόπουλε, και σε ερώτηση για το πώς το αντιμετωπίσατε όταν πρωτοακούσατε τον Θανάση Χατζόπουλο ότι σκέφτεται να πάρει την ομάδα μπάσκετ, του είπατε αν είναι τρελός ή όχι. Ναι, το ρωτήσατε. Ότι... Όχι, δεν το ρωτήσα. Το είπα. Α, το είπατε. Είσαι τρελός, διότι πήρε μεγάλο φορτίο. Αλλά αυτός ήξερε κάτι παραπάνω που δεν ήξερα εγώ. Και μπήκε, ανέλαβε αυτό το βαρύ το φορτίο σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για το τμήμα και βλέπετε τα αποτελέσματα, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Mm-hmm. Η ομάδα τα είπα άλλωστε περιληπτικά, οπότε το αξίζει κάθε βοήθεια. Επειδή δεν έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε συχνά, κύριε Τσαλόπουλε, έχετε και πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις σας. Δεν θα σας ρωτήσω στο φινάλε για την γυναική ομάδα Handball, γιατί έχει μπει το τρένο στις ράγες και νομίζω ότι η ομάδα μεγαλώνει μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Μακάρι σύντομα να φτάσει και σε μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες, αφού εδραιωθεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα, που είναι το αφεντικό έτσι κι αλλιώς. Θα σας ρωτήσω λίγο έτσι την άποψή σας, βλέποντας τα πράγματα από έξω, για την ομάδα ποδοσφαίρου, που είναι η ομάδα που σηκώνει τον περισσότερο κόσμο. Ένα κλίμα λίγο γκρίνιας στο καλοκαίρι, πολλής γκρίνιας, κάπως τα πράγματα ηρέμησαν με την πρόκριση στους ομίλους του Conference League. Πώς βλέπετε τα πράγματα στην ποδοσφαιρική ομάδα γενικότερα? Η γκρίνια είναι το χαρακτηριστικό του ΠΑΟΚ. Δεν έχει υπομονή, τα θέλει όλα εδώ και τώρα. Αλλά έξω από το χορό εύκολα χορεύεις, λες ότι ξέρω. Λίγο να καταλάβουμε, λίγο να αντιληφθούμε και το τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται και ειδικά ο μεγαλομέτοχος, ο Ιβάν Σαββίδης, για την επίλυση. Άλλωστε μην ξεχνάμε πού ήμασταν, mm-hmm. πού είμαστε και πού θα μπορούσε να είμαστε αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Και όχι μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα, όλο το οικοδόμημα που λέγεται ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Διότι η συμπαράστασή του και προς τον ερασιτέχνη αλλά και προς όλα τα τμήματα είναι δεδομένη. Ακόμα και στο γυναικείο χάμπολ η βοήθειά του είναι ανάλογη. Γιατί και εκεί, γιατί είμαι και εγώ εκεί όσο είναι, μου επιτρέπουν οι δυνατότητες. Διότι και εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Δημήτρης ο Χατσικίδης, ο οποίος τα τρέχει τα τμήματα. Δηλαδή παλιότερα το γυναικείο, τώρα και το ανδρικό, και βλέπετε
τα αποτελέσματα, βλέπετε την εξέλιξη. Άρα όπου υπάρχει φως, πρέπει, όπου βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, καλές προσπάθειες, πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα. Είστε αισιόδοξος για την ποδοσφαιρική ομάδα φέτος, κύριε Τσαλόπουλε, μια χρονιά που και ο ίδιος προπονητής και γενικότερα ο ΠΑΟΚ έχει βάλει πολύ ψηλούς στόχους, τους υψηλότερους. Ναι, στην Ελλάδα όχι, τουλάχιστον. Εντάξει, μπορεί να τρογόμαστε και να λέμε η ομάδα είναι, έχει πολλούς μεγάλους παίκτες σε ηλικία, αλλά έχει το αντιστάθμισμα της εμπειρίας, της, που στα κρίσιμα παιχνίδια παίζει βασικό ρόλο η εμπειρία. Να δούμε πρώτα και μετά να κρίνουμε. Μην κρίνουμε πριν δούμε οτιδήποτε. Και άλλωστε ο χρόνος είναι μπροστά και ο Ιανουάριος δίνει πάλι τη δυνατότητα σε όλα τα τμήματα να κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Σωστά. Εγώ θα σας ευχαριστήσω, κύριε Τσαλόπουλε. Γερός να είστε. Καλά. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ από ανθρώπους σαν και εσάς, τον κύριο Αμυρίδη και ανθρώπους που γενικότερα είναι δίπλα στην ομάδα και δίνουν χρήματα και χρόνο και ενέργεια. Γιατί πραγματικά οι επιτυχίες έχουν αυξηθεί σε όλα τα τμήματα. Σωστά το είπατε, του ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει και ο ερασιτέχνης. Και νομίζω μπορούν ακόμα να έρθουν και άλλες επιτυχίες και περισσότερες στο μέλλον. Νομίζω η μαγιά ακριβώς υπάρχει και οι βάσεις υπάρχουν πλέον. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.